ρομαντικό. Ρομαντικό ταξίδι στην Πράγα. Ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram. Άφησε τα πιτσίρικα στην Αθήνα λίγο να ξεκουραστούν και τα παιδιά. Μπράβο, τα παιδιά. Και πήγανε ωραία και τα λοιπά. Μ' αρέσουν αυτοί. Είναι ωραίο ζευγάρι. Θεωρώ ότι υπάρχει πάθος στη σχέση. Πολύ. Αυτό δηλαδή... είναι ροκ. Είναι ροκ φάση. Στο κρεβάτι γίνεται. Τις... Για δεν ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι ποτιά λίγα δεν τη βλέπω. Μπενιγκόλ! Αλλά ότι ασχολούνται με τη σχέση του. Αυτό μου βγάζουν. Και αν έχουν προβλήματα, τα συζητούν, τα λύνουν. Αλήθεια. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, παλικαράκια κι αυτά. Πήγα μια πάρα. Όχι, δεν παλικαράκια. Αυτή πραγματικά πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Πρέπει να είναι. Έχει περάσει και δύσκολα στην Ελλάδα. Γιατί δεν του ξέρω κανέναν από του δύο. Παιδιά τώρα έχει περάσει πολύ δύσκολα. Έχει σκοτωθεί ο σύντροφό τη. Πρέπει να τα μάτια τη κοπέλα. Δεν το λέμε καν, παιδιά. Τη αξίζει όλα καλά τη κοπέλα. Τη αξίζει να είναι ευτυχισμένη. Και εντάξει, σε γίνει και λίγο πράγμα. Και είναι και καλή τραγουδίστρια. Δεν είναι δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Και το λέω εγώ που τότε είχα πει και το ξαναλέω ότι είχα διαφωνήσει τότε με την προηγούμενη φορά. Δεν μ' άρεσε. Και αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο γιατί ο κόσμο δεν την ψήφισε. Αλλά είναι μια καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Τη Μαρία ήταν, το ξέρετε. Είναι μια χαρά. Το έχουμε ξαναπεί. Λιάκι Λιάδη το λέγαμε. Να σου πω κάτι. Με αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή, εάν μια στιγμή καλλιτεχνική κάποιο δεν σου αρέσει να το λε, αλλά δεν έχει μόνη να τον βρει συνέχεια. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Συμφωνώ. Πάλι τα λέτε κρυφά. Όχι. Ηλιάκη, θε να μου πει κάτι.